Πραγματικά. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Εδώ μπορεί να γίνει ένα μικρό ατύχημα, εν πάση περιπτώσει, ή να χτυπήσει, ας πούμε, στο μπροστινό αυτοκίνητο και εκεί να ψάχνει και να πει: δεν έφταιγα εγώ, εσύ έκανε, πάτησε απότομα φρένο. Και γίνονται. Ναι. Όταν μου συνέβη εμένα, Χριστιανά μου, ήταν κατευθείαν ασφάλεια. Φταίω εγώ, κανονίστε τα και έφυγα γιατί βιαζόμουν. Ενώ δεν θα καθόμουν. Εντάξει, τα σαμάδα αυτέ φταίει. Κοίτα, σε όλου μπορεί να συμβεί. Και εμεί μπορεί να τραβήσουμε το αυτοκίνητο του άλλου μέσα σε ένα χώρο στάθμευση. Δεν λέμε γιατί και αυτά. Όσο είναι μικροζημιές, εννοείται όσο δεν έχει να κάνει με ανθρώπινη ζωή. Αλλά οφείλουμε να είμαστε κύριοι πρώτα απέναντι στον εαυτό μας και μετά απέναντι στους άλλους και να αφήνουμε τα στοιχεία μας. Δηλαδή, έχεις κάνει μια ζημιά. Πάρε την ευθύνη αυτού που έχεις κάνει, γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα σου σε ένα χαρτάκι, να είσαι το εκεί. Αυτό που είπε η Βαρβάρα συνέβη με την αδερφή μου στη δουλειά τη. Όταν πάρκαρε το αμάξι, ήταν χωράφι όμως, δεν ήταν πάρκινγκ που υπάρχει κάποιο, εν πάση περιπτώσει. Χριστιανά μου, το χτύπησαν από παντού. Και δεν υπήρξε ένας άνθρωπος που να πει ότι έχω δει ποιος το έκανε.